Υποδέχεται. Ξέρετε, η εικόνα είναι η τέχνη της απάτης. Και ειδικά στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλές απάτες στημένες σε καλογυρισμένα πλάνα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ο έφηβος από τη Γαλλία, γιατί είχαμε κρούσματα στη Γαλλία, κρούσματα στην Αγγλία με το Blue Whale Challenge, οι οποίοι βρέθηκαν με αίματα στα χέρια τους, είπαν οι γονείς τι γίνεται εδώ και τους είπαν ότι μας έχουν παγιδέψει κάτι Ρώσοι, οι οποίοι μας ζητούν, μπήκαμε σε ένα κλειστό δίκτυο, δεν είναι σε ανοιχτά δίκτυα αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή δεν είναι στο Facebook όπως λέμε, είναι σε άλλα δίκτυα παιχνιδιών, εκεί που παίζουν παιχνίδια τα παιδιά, και εμφανίζεται ένας ο οποίος είναι μπροστά σε πίστες στο παιχνίδι και τους κάνει αυτές τις χαρακτηριστικές, ας πούμε, προκλήσεις για να προσπαθούν τα παιδιά να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν, ότι είναι ικανά, και δυστυχώς οι δοκιμασίες υπερβαίνουν και το να χαράζει στο χέρι σου, γιατί αυτή τη χαραγματιά που βλέπετε πρέπει να το κάνουν με ολόκληρο μαχαίρι τύπου εξερευνητή, όχι με σουγιαδάκι. Αυτή είναι η πρόκληση. Ότι παίρνει με ένα μεγάλο μαχαίρι. Και είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή, και εδώ τις εικόνες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Ναι, να σας πω κι άλλα. Ότι όχι, να μην μας πείτε κι άλλα. Καταλάβαμε τι γίνεται. Είναι τρομακτικό. Και πόσο εύκολα μπορούν να πέσουν. Πόσο ζόμαστε από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ να σας πω, το καλό είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κρούσματα. Δηλαδή, κανένας Έλληνας, καμία Ελληνίδα δεν έχει πέσει θύμα αυτών των παιχνιδιών. Ναι. Γιατί ευτυχώς τα δικά μας τα παιδιά έχουν μια αντίληψη και δεν είναι τόσο κολλημένα στην οθόνη. Το θέμα είναι ότι οι γονείς πρέπει να είναι ενήμεροι, πρέπει να μιλάνε με τα παιδιά τους, να μην τα παρκάρουν σε μια ταμπλέτα, σε ένα κινητό, χωρίς να έχουν επίγνωση. Εγώ δεν λέω να μην κάθεται το παιδί να βλέπει κινητό, δεν λέω να μην βλέπει ταμπλέτα, αλλά δεν γίνεται να μην είσαι με το μάτι σου και να κοιτάς από την άκρη του ματιού σου το τι κάνει το παιδί. Ακριβώς. Γιατί αυτό καταντά να γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι εάν κάποιος γονέας υποψιαστεί ότι το παιδί του θέλει να υποβληθεί, σκοπεύει, σχεδιάζει να προβεί στην δοκιμασία της Μπλε Φάλαινας, μπορεί να καλέσει να απευθυνθεί τηλεφωνικά στο 111-88. Είναι η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι η δίωξη ακριβώς του ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως επίσης και στην εφαρμογή CyberKid μέσω κινητού, είτε μέσω Twitter στο παπάκι, νομίζω, CyberAlert.gr. CyberAlert.gr, ναι, σωστά. Και να μην γενικά να μιλάμε, να λέμε τα προβλήματα, να τα γνωρίζουμε στον κόσμο, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Δεν είναι ωραίο να κουκουλώνουμε ένα θέμα. Και προσοχή πολύ, γιατί αυτά που φαίνονται απαγχωνισμοί δεν είναι απαγχωνισμοί. Είναι φουλάρια που μοιάζουν με σκοινιά. Μην πιστεύετε την απάτη που κυκλοφορεί, τα βίντεο που γίνονται. Ενημερωθείτε, ρωτήστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό ενημερώνουμε, γι' αυτό γίνονται εκπομπές, ειδικά από τη δημόσια τηλεόραση, για να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να προστατευτεί. Να καλημερίζουμε, να βάλουμε άλλο τελεία. Θα έρθουμε πάλι σε εσάς. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλείας. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Κορμά, δεν έχουμε τέτοιο, λέει, πρόβλημα, δεν έχουμε μέχρι στιγμής έτσι αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα, ωστόσο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι υπατμών. Να προλάβουμε τέτοια περιστατικά, φαντάζομαι θα υπάρξουν και άλλα τέτοια παιχνίδια. Ότι δεν έχουμε, δεν λέει τίποτα, αυτός. Δεν σημαίνει ότι ναι, δεν ασχολούνται τα παιδιά. Υπάρχει ναι. Και από το Safer Internet, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Ασφαλές Διαδίκτυο, μια κινητοποίηση. Έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις, έχουμε κάνει σε επίπεδο Ευρώπης. Και στο Facebook υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Ουσιαστικά αυτές είναι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να προτρέψουν τα παιδιά σε αυτοκτονία. Συνήθως απευθύνονται σε παιδιά που έχουν κάποιο υπόβαθρο, δηλαδή έχουν μια διαταραχή. Και βέβαια πάβει να είναι πια παιχνίδι όταν βλέπουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν χρειάζεται να ξέρετε, επειδή είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς κατά βάση είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, είμαστε τρίτη χώρα από το τέλος στην Ευρώπη σε δεξιότητες. Λίγο να καταλάβουν οι γονείς ότι δεν χρειάζεται φόβος, απλώς μια καλή προσέγγιση με τα παιδιά, να αντιληφθούν πώς είναι ο ψυχικός τους κόσμος, με ποιους συνομιλούν και σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία πια να μάθουν τα βασικά του διαδικτύου, έτσι δεν μπορούν να έχουν άποψη. Υπάρχουν συμπτώματα. Μισό λεπτό, θα το ρωτήσω. Δεν σας άκουσα, δεν το επαναλάβετε. Αναφορές μέχρι στιγμής. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο τον Κορμά, με την άνεση που είχαμε δουλέψει στο παρελθόν, αν είχε αναφορές μέχρι στιγμής από γονείς για προετοιμασία τέτοιων περιστατικών.
Ναι, στη γραμμή βοήθεια στο 210-676-86 δεν έχουμε ακόμα δεχτεί τέτοια θέματα. Αυτό όμως που έχουν πάρει αρκετοί γονείς και θέλουν διευκρινήσεις και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τις κάνουμε και εδώ, δεν είναι εφαρμογή αυτή η πρόκληση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου που κάποιος μπορεί να το κατεβάσει. Είναι ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπάρχουν κάτι αντίστοιχες. Πώς γίνεται όμως, ο κύριος Βασιλάκος, αν άκουσα σωστά προηγουμένως, κύριε Βασιλάκο, είπατε ότι δεν βρίσκονται στο Facebook. Δεν βρίσκεται. Είναι να τους παγιδεύουν, μπορεί να τους γνωρίσουν μέσω Facebook, τους βάζουν σε άλλο κλειστό δίκτυο για να μην καταγράφεται τίποτα και να μην υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν συμπτώματα. Θα πρέπει να προσέξει ο γονιός. Να τα δει και να πει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να αρχίσω να ψάχνω, να δώσω μεγαλύτερη σημασία στο παιδί. Πρόκληση σε αυτοκτονία ή προτροπή σε αυτοκτονία είναι ένα γεγονός που το αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχουν, μάλιστα και στην Αγγλία έχει υπάρξει ειδικός νόμος όπου δικάζει και μάλιστα πολύ αυστηρά ανθρώπους που προτρέπουν κάποιους άλλους, ιδίως παιδιά, στο να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι δηλαδή για πρώτη φορά. Δεν το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά αυτό. Αλλά η έκτασή του αυτή τη στιγμή που έχει πάρει. Με ένα παιχνίδι, ας πούμε, που σε βάζει. Το κίνδυνος είναι αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς. Είναι όταν το παιδί έχει μια θλιμμένη συμπεριφορά, μια απώλεια ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο, μια απθητικότητα, ένα κλείσιμο στον εαυτό του, μια αλλαγή πασεπτώσης συμπεριφοράς και αυτό μπορεί να συνδεθεί με το διαδίκτυο. Τότε υπάρχει ένα θέμα. Γι' αυτό και χρειάζεται και η βοήθεια των ειδικών όπου πρέπει και η ενημέρωση καλή ώρα όπως κάνουμε τώρα, έτσι ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά στην Ελλάδα βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να δούμε τα προηγούμενα στάδια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν έχεις ένα παιδί το οποίο είναι εγκλωβισμένο στο διαδίκτυο, δεν κάνει τίποτα άλλο, έχει αλλάξει συμπεριφορά του. Και ασχολείται μόνο. Έχει καταθλιπτική συμπεριφορά. Έχει απώλεια για το ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα τι γίνεται και έχει μια θλιμμένη απόσταση, εν πάση περιπτώσει, από το περιβάλλον. Τότε λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει το παιδί, να ζητήσουμε βοήθειες όπου χρειάζεται. Δεν είναι κακό. Ξέρετε, στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί αυτό το θέμα και πρέπει να το βάλουμε μπρος για να μην φτάσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Να ζητήσουμε βοήθεια, να το ξεκαθαρίσουμε. Σε ποιους θα ζητήσουμε βοήθεια? Στους επαγγελματίες υγείας, στους ψυχικής υγείας, στους ανθρώπους. Υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Βεβαίως, παντού υπάρχουν. Και στα δημόσια νοσοκομεία και στο ΚΕΘΕΑ και στο ΟΚΑΝΑ υπάρχουν ειδικά κέντρα τα οποία λειτουργούν. Πρώτα κατά του εθισμού, φαντάζομαι. Κατά του εθισμού, αλλά και κατά της κατάθλιψης γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχει ισχυρή συνωσιρότητα στο διαδίκτυο. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Δηλαδή, δεν είναι το διαδίκτυο από μόνο το δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο πράγματα και θέματα που πρέπει να λυθούν. Το διαδίκτυο είναι ένα μεγενθητικό σφακό τη πραγματικότητα και δίνει ευκαιρία στον οποιοδήποτε να προσεγγίσει τα παιδιά μα. Και εκείνο είναι το πρόβλημα. Αυτό δηλαδή, στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να γίνει. Μεγάλη έξαρση βίας, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Έξαρση βίας σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή τα live video που ανεβαίνουν στο Facebook είναι τόσο βία. Που ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ πριν από μία εβδομάδα προσέλαβε 3.000 άτομα, αναλαμβάνουν δράση στο τέλος του μήνα. 3.000 άτομα θα ελέγχουν όλο το περιεχόμενο που ανεβαίνει σε βίντεο, γιατί φοβάται πάρα πολύ για το μέλλον του Facebook όταν υπάρχουν τόσα περιστατικά βία ζωντανά, όπως ήταν η αυτοκτονία του μπαμπά με το παιδί στην Ταϊλάνδη, όπως ήταν η δολοφονία που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και ξαφνικά υπάρχει, είναι αυτό που λέει ο Γιώργος ο Κορμάς, είναι ο μεγεθυντικός φακός, η παθολογία υπάρχει, το πρόβλημα υπάρχει, βγαίνει στην επιφάνεια από το ίντερνετ, πρέπει να είμαστε εκεί να το προλάβουμε, να σώσουμε το παιδί όπως σώθηκε η φοιτήτρια στη Δάφνη. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα πλάνα να σταματήσουμε, τα πλάνα αυτά έτσι κι αλλιώς, έχει σημασία να είναι σκληρά, έχει σημασία να ταρακουνήσουν τον κόσμο, η επανάληψή τους. Δεν ξέρω αν έχει κάποια χρησιμότητα. Ναι, είναι επικίνδυνος ο παραδειγματισμός όμως. Αυτό φοβόμαστε με τα παιδιά. Απολύτως. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι. Αν θεωρείτε και εσείς κύριε Βασιλάκο και εσείς κύριε Κορμάν, θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό που διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, ότι τα ανήλικα θα μπορούν να μπαίνουν στα ίντερνετ καφέ με τη συνοδεία του γονέα ή του κηδεμόνα? Το επικίνδυνο είναι ότι δεν έχουμε πολιτική για το ίντερνετ, δεν έχουμε εκπαίδευση για το ίντερνετ και τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν έχω βοήθεια στο σχολείο, δεν έχω υποστήριξη. Δεν υποστηρίζω τον εκπαιδευτικό να τους κάνει αρκετές ώρες πληροφορική όπως χρειάζεται, ώστε να μην ανησυχώ, γιατί ξέρετε το παιδί έχει πολλές ώρες στο σχολείο, λιγότερες ώρες στο σπίτι. Οπότε πρέπει να το προλάβω στο σχολείο. Και αυτή είναι η κραυγή αγωνίας όλου του συστήματος και η δική μου και του Γιώργου του Κορμά και όλων των δομών που υπάρχουν και της Ένωσης Ελλήνων Χριστών Ιντερνετ και του Ιντερνετ Now, που ζητάμε συνέχεια με παρεμβάσεις που κάνουμε και στη Βουλή και σε όλους τους φορείς να μπορέσει ο εκπαιδευτικός
ο υπεύθυνος για την πληροφορική στο σχολείο να ενημερώσει σωστά το μαθητή. Και όχι να του λέω μία ώρα τη βδομάδα για να κάνει όμιλο, να κάνει μόνο ρομποτική. Τι να την κάνω τη ρομποτική όταν το παιδί δεν ξέρει να αξιοποιήσει το ίντερνετ. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάνω ομιλίες στην Ελλάδα, κάνω ομιλίες και στην Κύπρο. Στην Κύπρο τα παιδιά, που είναι μαθητές, ελληνικά μιλάνε για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, χρησιμοποιούν το ίντερνετ εργαλειακά. Τον ανοίγουν σαν ελβετικό σουγιά, βρίσκουν αυτό που θέλουν και το κλείνουν. Τα δικά μας τα παιδιά δεν έχουν υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα για να μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τη νέα τεχνολογία και να την εφαρμόσουν. Δεν είναι κατανάλωση η νέα τεχνολογία, δεν είναι YouTube, δεν είναι μόνο βιντεάκια, δεν είναι μόνο ψάξιμο, δεν είναι να αγοράσω μια νέα μπάλα, ένα νέο παιχνίδι, είναι να μορφωθώ, είναι να γίνω, να πάρω πληροφορίες, είναι να κάνω δική μου επιχείρηση, να κάνω δική μου δουλειά. Δηλαδή γίνεται μέσα στην ανεργία και μέσα στην κρίση που βιώνουμε να μην μπορώ να δώσω πληροφορία μέσω ίντερνετ για να φτιάξει άλλο στη δική του επιχείρηση, να μπορέσει να ζήσει, να επιβιώσει, να μην έχει δεξιότητες τεχνικές δηλαδή. Αυτό είναι ο στόχος. Πώς πολεμάμε το μεγάλο εχθρό δηλαδή, έτσι. Μια κουβέντα, κύριε Κορμά. Υπάρχουν φίλτρα τα οποία μπορούν οι γονείς να βάλουν και να γλιτώσουν ό,τι μπορούν? Φίλτρο είναι το μυαλό του παιδιού. Άρα λοιπόν, μην ψάχνουμε τεχνικές λύσεις, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Όμως θα ήθελα λίγο στο θέμα των ίντερνετ καφέ. Ναι. Είναι ένα εξαιρετικό μέτρο αυτό. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε το παιδί μας να κάθεται δίπλα-δίπλα με κάποιον ενήλικα και να χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και τι κάνει. Ναι, άρα λοιπόν, να το ενισχύσουμε αυτό, ναι, να μπει μια τάξη εκεί, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν τα παιδιά, γιατί είχαμε σοβαρά θέματα όσον αφορά τα ίντερνετ καφέ. Και παραλαμβάνω, και συμφωνώ με τον Νίκο απόλυτα, ψηφιακός αναλφαβητισμός. Πώς πρέπει ο γονιός να μπει πλέον στη διαδικασία να μάθει από τον ίδιο τον γιο του και την κόρη του τα βασικά πράγματα του διαδικτύου. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς, έτσι ώστε να περνάμε τα μηνύματα και να έχουμε αποδέκτες ανθρώπους που γνωρίζουν βασικά πράγματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Στη διάθεσή σας, κύριε Ναράκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.